Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Στο κόκκινο παραμένει Αχαΐα εδώ και περίπου 8 ημέρες, με τα κρούσματα κορονοϊού να φτάνουν σε τριψήφιο αριθμό σε καθημερινή βάση. Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί με αφορμή το κλείσιμο του εμβολιαστικού κέντρου στο λιμάνι της Πάτρας. Από την άλλη πλευρά, οι καταστηματάρχες της εστίασης που καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο για ακόμη μια φορά ανεβαίνουν στα κεραμίδια αντιδρώντας στο γεγονός ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες δεν ακυρώνονται τη στιγμή που η περιοχή έχει μπει σε mini lockdown. Έρχονται αυξήσεις φωτιά σε δεκάδες προϊόντα πρώτης ανάγκης, με τους καταναλωτές να προβληματίζονται για το πώς θα καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Θα τα δούμε όλα τα θέματά μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα κρούσματα του κορονοϊού στην περιοχή, και ο συνάδελφος Γιώργος Ηλιόπουλος είναι μαζί μας, έχει κάνει το ρεπορτάζ. Καλπάζει λοιπόν και σήμερα ο κορονοϊός, Γιώργο. Καλησπέρα Έφη, καλπάζει και σήμερα ο κορονοϊός σε όλη την χώρα αλλά και στην Δυτική Ελλάδα. 2.807 τα νέα κρούσματα, παρά λίγο 3.000, παρά 200, 114 στην Αχαΐα, τριψήφιος ο αριθμός, δεν πέφτουν τα κρούσματα ακόμα, 49 στην Ηλία και 39 στην Έτωλα Καρνανία. 38 είναι οι θάνατοι στη χώρα και 349 οι διασωληνωμένοι. Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη και ήδη δέχεται πίεση το σύστημα υγείας με τις 349 αυτές διασωληνώσεις. Από εκεί και πέρα να επισημάνουμε ότι υπάρχει και ένας δείκτης σε σχέση με τα λίμματα, όπου κάποιες περιοχές της χώρας έχουν ουσιαστικά φτάσει στο 200%, όπως είναι τα Ιωάννινα. 200% τα Ιωάννινα. Η Αχαΐα, η Πάτρα συγκεκριμένα, είναι μείον 27%. Θετικό. Είναι ένα μήνυμα θετικό. Δεν πέφτουν όμως τα κρούσματα. Ίσως το δούμε μετά από μερικές ημέρες αυτό, Γιώργο. Πράγματι, μετά είναι η τελευταία μέτρηση που έγινε την τελευταία εβδομάδα. Θα δούμε σταδιακά τι θα δείξει ο δείκτης σε σχέση με τα λίμματα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο στοίχημα παραμένει να πέσουν και οι νέες μολύνσεις. Τα 114 μολύνσεις στην Αχαΐα είναι ένας υψηλός αριθμός για τα δεδομένα για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα η μάχη θα δοθεί εβδομάδα-εβδομάδα, προκειμένου να υπάρξει μια σταθεροποίηση και να βγούμε έφυγα κατά ψέματα από το κόκκινο, όπου παραμένουμε από την περασμένη εβδομάδα. Οι πιέσεις και στο τοπικό σύστημα υγείας είναι υψηλές, όπως προαναφέραμε και χθες. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Βέβαια, για το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία στην περιοχή. Κάτω από τα όρια, λένε οι ιατρικοί κύκλοι που γνωρίζουν την καθημερινότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το κόκκινο, το γεγονός ότι έχει μπει Αχαΐα στο κόκκινο, έχει προκαλέσει μία σειρά προβλημάτων, με αρχή βέβαια και πρώτο στην λίστα την εστίαση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σπυρόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε περίπου 8 ημέρες σε mini lockdown. Βέβαια βλέπουμε τα κρούσματα να μην μειώνονται. Αντίθετα, είναι σε καθημερινή βάση τριψήφιος ο αριθμός. Η εστίαση καλείται για μια φορά ακόμη να πληρώσει το μάρμαρο. Όμως με σημερινή ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος, ζητάτε να έρθουν τα μέτρα. Ζητάμε να μην υπάρχει διαχωρισμός. Η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει απαγορευτεί εντελώς η μουσική. Για κάποια μαγαζιά αυτό δεν είναι mini lockdown, είναι ολικό lockdown. Τα μαγαζιά που στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση της μουσικής και στη διάθεση ποτού, για αυτά είναι ολικό lockdown, δεν λειτουργούν καθόλου. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι η χρήση της μουσικής έχει απαγορευτεί μόνο στα δικά μας καταστήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί άσχημη εντύπωση όχι μόνο στους συναδέλφους αλλά και σε όλη την κοινωνία. Δεν γίνεται να επιτρέπονται συναυλίες χωρίς να έχουμε κάτι με τους μουσικούς προς Θεού ή τους καλλιτέχνες. Και αυτοί έχουν τραβήξει τα ίδια με εμάς. Είναι σχεδόν 2 χρόνια χωρίς δουλειά. Αλλά φαντάζεστε να βλέπουμε συγκεντρώσεις χιλιάδων ατόμων
και να μην μπορούμε εμείς στα μαγαζιά μας που τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα να έχουμε μουσική. Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι παραλογισμός. Και λέτε λοιπόν να συνεχίζουν να πραγματοποιούνται κανονικά οι συναυλίες αλλά και μουσική στα καταστήματα. Αυτό ζητάτε. Θέλουμε να υπάρχει ισονομία. Η εστίαση δεν έχει αποδείξει καμία έρευνα ή καμία μελέτη ότι είναι χώρος υπερμετάδοσης. Έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πέρυσι η πλειοψηφία των μαγαζιών έχει δείξει ότι ακολουθεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν έχουν βεβαιωθεί μεγάλες παραβάσεις στην περιοχή μας. Παρά τα αυτά είναι η πρώτη που θα πάρθει το οποιοδήποτε μέτρο. Και καταλαβαίνετε στην περίοδο που ζούμε ακόμα και μια εβδομάδα για μαγαζιά που έρχονται από 2 χρόνια ταλαιπωρίας είναι πολύ σημαντική απώλεια. Δεν έχει περιθώρια ο κλάδος για άλλες απώλειες. Και τη στιγμή βέβαια που δεν ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το χειμώνα. Να πούμε ότι η καλοκαιρινή σεζόν λίγη, τελειώνει, οπότε μπαίνουμε στην χειμερινή που ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Καθώς επίσης η πόλη μας ξέρετε ότι στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος στους φοιτητές. Οι φοιτητές την περσινή χρονιά λείπανε. Mm-hmm. Με το που ήρθανε μπήκαμε σε lockdown. Αναμένουμε ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα που αφορούν και το δικό μας κλάδο. Ανατιμήσεις στο ρεύμα, στα προϊόντα τα... και ένα φθινόπωρο αμφίβολο με το αν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, με ποιους περιορισμούς και πόσο. Καταλαβαίνετε τι αναστάτωση υπάρχει. Από ποιον ζητάτε, πού απευθύνεστε και ζητάτε την άρση των περιοριστικών μέτρων, κύριε Σπυρόπουλε? Ζητάμε να μην είναι τα μέτρα σπασμωδικά και ζητάμε όταν παίρνετε ένα μέτρο να υπάρχει και ένα αντίμετρο. Να ανακουφίζει τον κλάδο που πλήττεται. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό που ζητάμε. Καθώς επίσης δεν θέλουμε να κλείνουμε εμείς τα μαγαζιά μας και να βλέπουμε αθρώες συγκεντρώσεις σε άλλα σημεία της πόλης. Και σε μια τέτοια περίπτωση έχετε δηλώσει ότι θα πάτε και όλοι εσείς να συμμετέχετε σε αυτό το πάρτι, έτσι δεν είναι? Μα φαντάζεστε τι ενοχλητικό είναι να διώχνεις εσύ τον πελάτη σου από το μαγαζί στις 12.30 και επιστρέφοντας σπίτι σου να βλέπεις σε σημεία να είναι συγκεντρωμένοι. Μάλιστα. Με μουσική, με ποτά, χιλιάδες κόσμου. Και δεν θα ξεμπερδέψουμε και ποτέ έτσι. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κι εμείς να λέμε με όποιο τρόπο να ξεμπερδέψουμε, να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας, να ξέρουμε θα έχουμε εισόδημα για την οικογένειά μας. Οι υπάλληλοι που απασχολούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού είναι και αυτοί σε μια βεβαιότητα. Έχετε δίκιο, γιατί πραγματικά η εστίαση είναι η πρώτη που αναλαμβάνει στην οποία τίθενται τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα και αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Υπομονή για μερικές μέρες ακόμη, κύριε Σπυρόπουλε. Ελπίζουμε να είναι λίγες μέρες ακόμη. Μέχρι την Παρασκευή τα μέτρα. Περιμένουμε βέβαια τις νεότερες ανακοινώσεις και βέβαια ευχόμαστε την μείωση των κρουσμάτων στην περιοχή, έτσι ώστε να επέλθει μια ισορροπία. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και για αυτή τη συζήτηση. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ επίσης. Έντονη είναι η ανησυχία των καταναλωτών αλλά και επιχειρηματιών και για το επικείμενο κύμα αυξήσεων σε βασικά είδη. Οι καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ενώ οι επιχειρηματίες προβληματίζονται για το οικονομικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί. Προβληματισμό και επιφυλακτικότητα προκαλούν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο οι επικείμενες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Την ώρα που το 4ο κύμα της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, η αύξηση των τιμών δίνει τη χαριστική βολή στα νοικοκυριά που ήδη δοκιμάζονται. Είναι γεγονός πως υπάρχει παγκοσμίως ένα κύμα ανατιμήσεων, το οποίο
Δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα, αφορά όλα τα πράγματα. Έχει ανέβει το πετρέλαιο, έχουν ανέβει τα μεταφορικά και έχουν ανέβει και οι πρώτες ύλες στα τρόφιμα, δηλαδή τα σιτηρά και όλα αυτά τα πράγματα. Οι αυξήσεις αυτές κυμαίνονται. Ξέρω ότι τα μεταφορικά, ας πούμε, οι τιμές έχουν διπλασιαστεί, το πετρέλαιο έχει πάρει 30%, τα σιτηρά έχουν πάρει 30% και είναι γεγονός πως μέρος αυτών των αυξήσεων τελικά θα το δει και ο καταναλωτής στο ράφι. Σίγουρα οι τιμές δεν θα ανέβουν 30%, υπολογίζω ότι θα ανέβουν γύρω στο 1-4-5%, αλλά όσο να είναι ένα πράγμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε έντονα τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα των διεθνών τιμών σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια που συμπαρασύρουν μια σειρά από αγαθά, η τιμή των οποίων θα παρουσιάσει άνοδο πάνω από 50%. Είναι σφοδρό το κύμα των ανατιμήσεων και θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην καθημερινότητα, διότι θα αυξηθούν πάρα πολύ τα είδη πρώτης ανάγκης, τα καθημερινά μας είδη, από το γάλα, το ψωμί και ένα σωρό άλλα πράγματα, κρέας, όλα τα είδη που πολλούνται μέσα από τα παντοπολία. Θα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, σύν ότι η βενζίνη όπως φαίνεται και το πετρέλαιο εκτοξεύονται, οπότε καταλαβαίνετε τι εκρηκτικό μείγμα αυξήσεων έχουμε μπροστά μας. Όλα ξεκινούν από την ενέργεια. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση της ενέργειας. Οι μεταφορές έχουν πενταπλασιαστεί στην κυριολεξία. Όταν ένα κοντέινερ έκανε 2.000 και τώρα έχει φτάσει στις 12.000, καταλαβαίνετε το κόστος που υπάρχει. Αυτό συμπαρασύρει και την ενέργεια, όπου εκεί θα δούμε και τις μεγάλες αυξήσεις και θα μας επηρεάσουν και άμεσα. Ευελπιστούμε να υπάρχουν κάποια μέτρα ανακούφισης και δεν μιλάω τα φορολογικά που κάποιοι ευελπιστούν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα ακουστούν, αλλά μιλάω πώς θα μπορέσουμε να ελαφρωθεί λίγο η καθημερινότητα, να υπάρξει διαθέσιμο περισσευούμενο εισόδημα, όπου αυτό πάει και καταλήγει και διασπείρεται σε όλο το φάσμα της αγοράς. Διότι όταν δεν περισσεύουν χρήματα, δεν βγαίνει και ο κόσμος για να ψωνίσει. Ήδη ο εμπορικός κόσμος διαπίστωσε σημαντικές απώλειες στους ζήρους του το καλοκαίρι και το γεγονός ότι δημιουργείται ένα τέτοιο οικονομικό κλίμα στην αγορά με προδιαγεγραμμένες αυξήσεις θα περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση. Εμείς, παρόλο ότι θέλαμε να ρευστοποιήσουμε εμπόρευμα, γιατί μετά από 15 μήνες κλειστά τα μαγαζιά, έχουμε προβεί σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Όμως είδαμε ότι ο κόσμος δεν ήταν τόσο δυνατός, δηλαδή δεν του επέτρεπε η αγοραστική του δύναμη συν η αβεβαιότητα για το αύριο να προβεί σε μεγάλες αγορές. Προχώρησαν σε αγορές απλά τα απαραίτητα που έλειπαν, εκμεταλλεύτηκαν φυσικά τις εκπτώσεις και εκεί έμεινε. Δεν είχε το προσδοκόμενο για εμάς αποτέλεσμα. Μπορώ να σας πω ότι είχαμε μια μικρή πτώση από ένα κακό 20. Η αύξηση των τιμών αποτελεί σκληρή δοκιμασία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κόστος παραγωγής και λειτουργίας τους πολλαπλασιάζεται και μετακυλείται ακολούθως στον καταναλωτή. Φυσιολογικό είναι αυτό το πράγμα, γιατί τώρα που θα αυξηθούν τα καύσιμα και θα αυξηθούν κατά 50%, θα αυξηθεί και κατά 50% το ρεύμα. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα αγαθά που είναι στο εμπόριο που διακινούνται θα αυξηθούν. Αυτό είναι πολύ προβληματικό για όλους μας. Θα μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του καταναλωτή, δηλαδή η δυνατότητα να ψωνίζει, η αγορά θα έχει λιγότερους τζίρους, λιγότερα έσοδα, θα αυξηθεί σίγουρα η ανεργία και βεβαίως όσο περνάει καιρός και πάμε προς το χειμώνα, αυτό το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θα κάνει όλες αυτές τις ανατιμήσεις, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, το ρεύμα. Είναι κινητήριος δύναμη το πετρέλαιο και το ρεύμα για όλες τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροτική παραγωγή, για όλους. Και βεβαίως για τις μεταφορές. Τι σημαίνει όμως αυτό για μια μικρομεσαία επιχείρηση, όλες αυτές οι αυξήσεις? Είναι τεράστιο πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, και οι επιχειρήσεις θα μειωθούν οι παραγωγές τους, θα μειωθούν οι τζίροι τους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα γενικότερο. Είναι όλα αλυσίδα. Πρωτογενής τομέας, δευτερογενής, τριτογενής και υπηρεσίες. Όλοι βλάπτονται από τις αυξήσεις. Προβληματισμένοι βέβαια και οι καταναλωτές από τις επικείμενες αυξήσεις, σε κοινωνία ανησυχεί για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Ανησυχία για τις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν, καταγράφεται στους καταναλωτές. Πολλές. Και θα έχουμε και χειρότερα ακόμα, θα πέσει μεγάλη πείνα. Μεγάλη πείνα το χειμώνα, και αν ξεκολουθούν αυτά τα χάλια τα διόρθωτα που μας κυνηγάνε,
Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε σε ένα πόλεμο. Φοβάσαι ότι θα πάει 5 ευρώ καφές, όπως λένε. Θα πάει και μπορεί να πάει και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω να πάει. Το γεγονός ότι απλά καθημερινά προϊόντα, όπως για παράδειγμα ο καφές, θα παρουσιάσουν αύξηση, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την τσέπη τους και θα δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Περιμένω να το δω πρώτα και μετά θα δούμε. Ελπίζουμε να μην είναι πολύ μεγάλο. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος και πρώτα πρέπει να δούμε κάτι και μετά να το αποφασίσουμε. Κάποιοι λένε ακόμα και για 5 ευρώ τον καφέ, γι' αυτό. Το θεωρώ υπερβολικό, αποκλείεται. Ο καφές πουλείται σε πολλά μέρη, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Μεγάλες τιμές θα έχουν τα μονοπωλιακά προϊόντα. Τα προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης δεν θα αυξηθούν πολύ. Ανασφάλεια μεγάλη επικρατεί και γενικά πολλή κίνηση στον δρόμο, πολλά αυτοκίνητα. Ο κόσμος είναι πολύ ψυχολογικά πεσμένος, δεν έχει ψυχολογία με αυτά, όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Οπότε η περαιτέρω αύξηση των τιμών θα είναι καθοριστική για εσάς, έτσι? Σίγουρα κάθε αύξηση που γίνεται πάντα υπάρχει πρόβλημα γενικά. Σε όλο το... στους κλάδους, όχι μόνο σε εμάς και γενικά στην αγορά. Να έρθουμε πάλι στα της πανδημίας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο νέο λιμάνι. Την ώρα που γίνεται προσπάθεια αύξησης των εμβολιασμών τοπικά, μια τέτοια απόφαση προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στο τοπικό σύστημα υγείας. Προβληματισμό προκαλεί σε τοπικό επίπεδο η απόφαση να κλείσει το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο νέο λιμάνι, που εξυπηρετούσε χιλιάδες συμπολίτες καθημερινά που ήθελαν να εμβολιαστούν. Πραγματικά ήταν μια έκπληξη μεγάλη να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση ότι το εμβολιαστικό, το μέγα εμβολιαστικό, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, κέντρο, δεν θα λειτουργεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια περίεργη νοοτροπία σε αυτή την πόλη, ότι καλό γίνεται τελικά να αυτοκαταστρέφεται, να καταστρέφεται, να το καταστρέφουν, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια, θα έλεγα, χρονική περίοδο όπου ζητάμε από τους πολίτες να εμβολιαστούν, να αυξήσουμε τους ανθρώπους που θα είναι εμβολιασμένοι, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό τον εφιάλτη για να φτιάξουμε το περίφημο νοσολογικό τείχος. Μεγάλη συμβολή σε αυτό είχε το εμβολιαστικό κέντρο και όλοι οι πολίτες οι οποίοι προσήλθαν να εμβολιαστούν έχουν να πούνε τα καλύτερα και για την εξυπηρέτηση και για τον πολιτισμό που υπήρχε μέσα και γενικά για την όλη στάση του προσωπικού. Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η διατήρηση της λειτουργίας του το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσει τη λειτουργία του. Για ποιους λόγους? Πρώτον, διότι δεν μπορούμε να στέλνουμε στην κοινωνία ένα αμφίσιμο μήνυμα. Πρέπει το μήνυμά μας να είναι καθαρό και δυνατό, ότι θέλουμε τα εμβολιαστικά κέντρα, θέλουμε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερα για να μπορεί να εμβολιάζεται ο κόσμος. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, γνώμη μου είναι ότι πρέπει γενικά τα εμβολιαστικά κέντρα να φύγουν έξω από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Για πολλούς λόγους. Για λόγους, αν θέλετε, ψυχολογικούς του πολίτη. Είναι αλλιώς να πηγαίνει σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και αλλιώς να πηγαίνει σε ένα ξεχωριστό κέντρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Επίσης, για να μην απασχολείται προσωπικό, το οποίο είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή στις κλινικές, να μην κατεβαίνει στο εμβολιαστικό κέντρο και να απασχολείται εκεί. Και το τρίτο και το σημαντικότερο που αποτελεί έκπληξη για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση ήδη για τρίτο εμβολιασμό, για τρίτη δόση για ομάδες ευαίσθητες με χαμηλή ανοσολογική απόκριση, αλλά και για άνω των 60, όσον ούπο θα έρθει αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν είναι απαραίτητο να εμβολιαστεί πάλι ο κόσμος, γιατί εμείς να δεχτούμε να κλείσει ένα εμβολιαστικό κέντρο που βοήθησε, θα έλεγα, πάρα πολύ στο να προχωρήσει, να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός στην περιοχή μας. Το μήνυμα που απευθύνει η Περιφερειακή Αρχή είναι να συνεχιστεί ο ρυθμός των εμβολιασμών στην περιοχή μας σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πανδημία και να χτιστεί τείχος ανοσίας. Σκεφτείτε ότι τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε αρχίσει πάλι το εμβολιαστικό κέντρο να παίρνει επάνω του, μια και γινόντουσαν γύρω στους 400 με 450 εμβολιασμούς την ημέρα. Σαν Περιφερειακή Αρχή θα στείλουμε τη διαμαρτυρία μας στους αρμόδιους υπουργούς για να κάνουν δεύτερες σκέψεις, να το ξανασκεφτούν για να μπορέσει να λειτουργήσει το κέντρο
όσο ο εφιάλτης παραμένει. Ήδη από το καλοκαίρι οι ρυθμοί εμβολιασμού είχαν πέσει σημαντικά και μετά την επιστροφή από τις άδειες καταβάλλεται προσπάθεια αύξησής τους. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τον κύριο Μπονάνο για το μέγα εμβολιαστικό να διατηρηθεί. Το μέγα εμβολιαστικό τη στιγμή που, όπως είπαμε, γίνεται προσπάθεια για την αύξηση των εμβολιασμών σε τοπικό επίπεδο, καθώς η περιοχή μας δεν πάει καλά σε ό,τι έχει να κάνει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα, Γιώργο, τα λέγαμε και χθες για τη λειτουργία των νοσοκομείων λόγω αναστολών. Είναι πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις εξαιτίας των αναστολών. Κάθε μέρα προκύπτουν και νεότερα ζητήματα. Βέβαια. Που προκαλούν και αυτά προβληματισμό και αναστάτωση στους εργαζόμενους. Και βέβαια και τις λειτουργίες γενικότερα στο νοσοκομείο. Χαρακτηριστική η περίπτωση Νέφη, το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, το οποίο δέχεται και αυτό την τοπική πίεση εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού. Είναι στους 60 από ό,τι πληροφορούμαστε τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Την ώρα που το προσωπικό του νοσοκομείου δουλεύει εντατικά, χωρίς ρεπό. Συνολικά 120 είναι το προσωπικό το οποίο το τελευταίο διάστημα δέχεται όλη αυτή την πίεση εξαιτίας των νέων κρουσμάτων κορονοϊού τα οποία νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα βέβαια τη μεγάλη πίεση τη δέχεται η μονάδα εντατικής θεραπείας του συγκεκριμένου νοσοκομείου, όπου 9 άτομα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι σε αναστολή. Κάτι το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις και στον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, αλλά και στον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τα περιστατικά το επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι αναμένεται να υπάρξει και παρέμβαση του Σωματείου στις εισαγγελικές αρχές για τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά και για τις συνθήκες εργασίας, διότι υπάρχει μια υπερεργασία εξαιτίας των αναστολών. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν λειτουργήσε ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τον τρόπο με τον οποίο θα κάλυπτε τα κενά των αναστολών αυτών, τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα, 460 είναι για τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας. Και βέβαια μένει να δούμε και το επόμενο διάστημα, αν κάποιοι τελικά υγειονομικοί, διοικητικό προσωπικό κυρίως, θα σπεύσει να εμβολιαστεί προκειμένου και να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Και αυτό περιμένουμε, γιατί πραγματικά είναι αδιανόητο υγειονομικοί να αρνούνται να εμβολιαστούν. Οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι το περισσότερο πρόβλημα υπάρχει στο διοικητικό προσωπικό. Οι νοσηλευτές φέρεται στην πλειονότητά τους να έχουν εμβολιαστεί. Και το ιατρικό προσωπικό, εκεί πέρα μιλάμε για πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και τα σωματεία των εργαζομένων θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, έτσι ώστε να τους πείσουν να εμβολιαστούν, για να μιλάμε για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, που έτσι κι αλλιώς είναι προβληματική. Πάμε και στον κύριο Στέλιο Τσόχαντζή, γραμματέα στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Κύριε Τσόχαντζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθεατές. Από τη μία οι αναστολές, από την άλλη η πανδημία. Πάλι μιλάμε για μονοθεματικά νοσοκομεία, κύριε Τσόχαντζή. Δυστυχώς πράγματι επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει και όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα βιώσουμε ακόμα μία πανδημία, ένα νέο κύμα της πανδημίας, όπου πέρα από τα περιστατικά COVID θα υπάρχει και η λεγόμενη παράλληλη πανδημία της λοιπής νοσηρότητας, που δυστυχώς δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, πριν ακόμα καλά-καλά μπει το φθινόπωρο, ήδη υπάρχουν και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Αγίου Ανδρέα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κλινικές COVID που να έχουν γεμίσει και να μην υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης των υπολείπων περιστατικών. Δηλαδή, η εικόνα σήμερα μετά την εφημερία του νοσοκομείου του Ρίου είναι χαρακτηριστική. Υπάρχουν ασθενείς στα επίγοντα, γιατί δεν υπάρχει σε ράτζα στα επίγοντα, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι. Δεν υπάρχουν κρεβάτια πάνω στις κλινικές για να μπορέσουν να νοσηλευτούν. Τι δεν έγινε τώρα, κύριε Τσόχαντζή? Στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα ήδη έχουν μειωθεί τα χειρουργικά τραπέζια. Μιλάμε για μία μείωση περίπου του 50% και αντίστοιχο πρόβλημα στις κλινικές του χειρουργικού τομέα, που δυστυχώς κάνουμε τα πάντα για να βρούμε ένα κρεβάτι να νοσηλέψουμε. Συγγνώμη, ένα μας λέτε, κύριε Τσόχαντζή, ότι έχουν μειωθεί κατά 50% τα χειρουργία? Τα χειρουργία του Αγίου Ανδρέα έχουν μειωθεί κατά 50%. Στο νοσοκομείο του Ρίου δεν έχουν μειωθεί, αλλά αν συνεχιστεί, νομίζω ότι θα δούμε και τις ίδιες εικόνες και στο νοσοκομείο του Ρίου. Πώς αντιμετωπίζονται τα περιστατικά αυτά που χρήζουν
χειρουργικής επέμβασης. Πού πηγαίνουν αυτοί οι ασθενείς? Τα τακτικά περιστατικά αντιμετωπίζονται, αντιλαμβάνεστε, πολύ καθυστερημένα. Ένας ασθενής που είναι ήδη σε μια λίστα αναμονής για χειρουργείο που μπορεί να περιμένει 3-6 μήνες, με τη μείωση αυτή που υπάρχει με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και της ΕΚΤΗΣ, είπε, θα περιμένει από 6 μήνες ένα χρόνο. Τα επίγοντα περιστατικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε στην εφημερία. Και αντιλαμβάνεστε, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα ή την ιδιωτική ασφάλεια θα πάνε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Είναι μία από τα ίδια. Είναι επικίνδυνες αυτές οι καταστάσεις. Είναι μία από τα ίδια και τελικά το πάθημα δεν έγινε μάθημα, κύριε Τσόχαντζη. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Και τι δεν έγινε. Έτσι ώστε να μην φτάσουμε και νομίζουμε, πάλι. Συνειδητά δεν έχει γίνει το πάθημα μάθημα. Είναι ακριβώς ό,τι είχαμε βιώσει και το προηγούμενο διάστημα. Ας μην λέμε, ας πούμε, ψέματα. Είναι έτοιμη πελατεία, κακά τα ψέματα. Για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όλα αυτά τα περιστατικά, τα τακτικά χειρουργεία που θα πάνε στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αυτή είναι αλήθεια. Νομίζω ότι βλέπουμε, αποδεικνύεται μετά από 2 χρόνια. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Επειδή λοιπόν βιώνουμε και μία πρωτόγνωρη κατάσταση και μπορεί να υπάρξουν και κενά, τι δεν έγινε, κύριε Τσόχαντζη, για τη διαχείριση πρωτόγνωρη κατάσταση μετά από 2 χρόνια? Μετά νομίζω από δεν δύο μπορούμε. Χρόνια όχι. Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε, κύριε Τσόχαντζη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και θα πρέπει να προσλάβει το Υπουργείο άμεσα, τώρα, με μια απλή αίτηση, όλο αυτό το υγειονομικό προσωπικό που περιφέρεται σε λίστες αναμονής για να διοριστεί στα νοσοκομεία. Με μια απλή αίτηση. Με μια απλή αίτηση και τίποτα παραπάνω. Να συγκροτηθούν και να δημιουργηθούν δομές περίθαλψη στην περιοχή μας. Το νοσοκομείο Θώρακος ήταν ένα παράδειγμα, έτσι όπως είχαμε βάλει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε όμως, κύριε Τσόχαντζη, αυτό που λέγεται όμως είναι ότι το νοσοκομείο νοσημάτων Θώρακος, το πρώην νοσοκομείο νοσημάτων Θώρακος, δεν είναι δυνατόν ούτε να στελεχωθεί με προσωπικό, αλλά ούτε και να έχει και το μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες σε ασθενείς με COVID. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το νοσημάτων Θώρακος είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε, όπως ξέρετε πολύ καλά, πριν κάποια χρόνια για περιστατικά αναπνευστικών λοιμόξεων, αναπνευστικής ανεπάρκειας, περιστατικά δηλαδή που ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περιστατικά COVID. Άρα αυτό δεν είναι σταθεί. Υπήρχε ο σχεδιασμός από την ΥΠΕ, για κάποιο λόγο σταμάτησε. Ποτέ δεν μάθαμε γιατί, αν και επιμόνως ρωτούσαμε σαν ΕΙΝΑ τον κύριο Καρβέλη, τον υπεάρχη, γιατί σταμάτησε αυτός ο σχεδιασμός. Και βλέπουμε δυστυχώς αυτές τις εικόνες αυτή τη στιγμή, για ακόμα μία φορά, τα επίγοντα γεμάτα, να μην υπάρχουν κρεβάτια να νοσηλευτούν οι ασθενείς και οι κλινικές COVID των 2 νοσοκομείων να γίνεται χαμός και να αυξάνονται κατά πολύ οι νοσηλείες. Ενώ θα ξαναδούμε πάλι τα 2 νοσοκομεία να μετατρέπονται σε μονοθεματικά, που ουσιαστικά να αντιμετωπίζουν μόνο τα περιστατικά COVID και όλα τα υπόλοιπα απλά θα είναι στη μοίρα τους. Δεν είναι αργά, ακόμα και τώρα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορούν να γίνουν κάποιες, είναι δυνατόν να γίνουν κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να μην είμαστε στον αέρα? Επιμένουμε στο να, έστω και τώρα, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι το κύμα που έρχεται θα είναι αρκετά δύσκολο. Ήδη αρχές του φθινοπόρου έχουν αυξηθεί κατά πολύ νοσηλείες. Ακόμα και τώρα να υπάρχει ένα σχέδιο από τη μεριά της ΥΠΕ να αξιοποιηθούν αυτές οι δομές, όπως είναι το Θώρακος, το 409 ή οποιαδήποτε άλλη δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να νοσηλεύσει ή να παρακολουθήσουμε τα περιστατικά μετά, τα οποία δεν είναι βαριά COVID. Να συγκροτήσουμε μονάδες θετικής θεραπείας, δηλαδή για ακόμα μία φορά να μην ξαναπάμε σε εικόνες που βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή ένα κρεβάτι, ένας αναπνευστήρας ίσον κλείνει μονάδες θετικής θεραπείας. Αυτό δεν είναι μονάδα θετικής θεραπείας. Σημαίνει στελέχωση με ιατρικό, με νοσηλευτικό προσωπικό. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα επιτέλους να προχωρήσει σε μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Και έχει χαθεί χρόνος. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, κύριε Τσόχαντζη. Έχει χαθεί πραγματικά πολύτιμος χρόνος και ξαναλέμε, δεν μιλάμε για πρωτόγνωρες πλέον καταστάσεις. Είναι πλέον η εμπειρία μεγάλη και στο ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει τεράστια εμπειρία πλέον μετά από σχεδόν 2 χρόνια πανδημίας, αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών.
Και ξέρουμε ότι όταν τα περιστατικά νοσηλευτούν εγκαίρως, πάρουν την κατάλληλη θεραπεία, έχουν κατάλληλες συνθήκες νοσηλείας είτε στις κλινικές COVID ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα πάνε και καλύτερα. Για να δούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλύτερα, κύριε Τσόχατζη, να σας ευχαριστήσω. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς και θα απευθύνουμε και εμείς το ερώτημα προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί δεν έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο για την δημιουργία των δομών που θα μπορούσαν να μπουν και να τεθούν στην υπηρεσία της υγείας και των ασθενών COVID. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε και πάλι ότι χάσαμε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Ας ευχηθούμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου. Έλα σε ένα από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με 35 ειδικότητες σε επαγγέλματα αιχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και σε περιμένει. Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν 32 ειδικότητες αιχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, διετής σπουδές με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Συνεχίζουμε σημαντικές εξελίξεις για το φυσικό αέριο στην περιοχή μας, καθώς ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί σε Πάτρα, Ηλία και Αγρίνιο. Στόχος από εδώ και στο εξής, όπως τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, είναι να μην χαθεί άλλος χρόνος, διότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απένταξης του έργου. Προχωράει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα. Ήδη ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για τα δίκτυα φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που αφαιρούν στην κατασκευή δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης. Έτσι θα μεταφέρεται υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Ρεβιθούσα, εκτός από την Πάτρα, στον Πύργο και το Αγρίνιο. Προχωράει η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και τον Πύργο. Η προκήρυξη της Πάτρας ουσιαστικά πρόκειται για μία προκήρυξη του έργου κατασκευής, και για το ποιος θα είναι ο ανάδοχος κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Η συγκεκριμένη προκήρυξη φτάνει τα 19,5 εκατομμύρια ως προϋπολογιστέν κόστο πάνω στο οποίο αντιλαμβάνεστε θα μπουν οι εκάστοτε εκπτώσεις και έχει έναν χρόνο υλοποίησης 22 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης 22 μήνες σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε 22 μήνες σημαίνει ότι θα φτάσουμε στο τέλος του 23, όπου είναι οριακά η καταληκτική ημερομηνία στην οποία το έργο πρέπει να δοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Πρέπει να είναι δηλαδή σε λειτουργία. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος από την πλευρά του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς υπάρχει πιθανότητα απένταξης του έργου εφόσον παρουσιαστεί και άλλη καθυστέρηση είτε λόγω ενστάσεων ή προσφυγών. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην υπάρξουν οι οποιασδήποτε ενστάσεις στην διαδικασία και αντίστοιχες προσφυγές. Γιατί ουσιαστικά μια τέτοια προσφυγή εμέσως πλην σαφώς, με βάση τους χρόνους αυτούς, φέρνει το έργο σκαλάνδες. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Όμως, επειδή εδώ και καιρό κουβεντιάζονται διάφορα θέματα, θα πρέπει να πούμε ότι σαν τεχνικό επιμελητήριο και με δεδομένο ότι δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ακριβώς ο τρόπος διανομής του φυσικού αερίου και από πού θα περάσει, ακριβώς, επιφυλασσόμεθα να μας δώσει η ΔΕΔΑ τις αντίστοιχες μελέτες για να δούμε πώς ακριβώς είναι ο σχεδιασμός. Γνωρίζουμε ότι ο τόπος στον οποίο θα χωροθετηθούν οι δεξαμενές τροφοδοσίας θα είναι στην ΒΙΠΕ,
και σύμφωνα με την προκήρυξη θα υπάρξει και ένα δεύτερο ενδιάμεσο στάδιο όπου θα πέφτει η πίεση του αγωγού τροφοδοσίας στην περιοχή του ποταμού του Γλαύκου. Η κεντρική δεξαμενή του φυσικού αερίου θα είναι στη ΒΙΠΕ με στόχο την παροχή αερίου στις επιχειρήσεις της περιοχής. Ακολούθως, με ειδικό αγωγό θα φτάσει στην Πάτρα και θα δημιουργηθεί ένας σταθμός χαμηλής πίεσης και τροφοδοσίας στην περιοχή του Γλαύκου. Θα λέγαμε ότι η προσέγγιση αυτή να είναι απομακρυσμένα ακόμα περισσότερο από τις αρχικές απαιτήσεις που μας είχε δώσει η ΔΕΔΑ για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας είναι θετική που έχει φτάσει μέχρι τη ΒΙΠΕ. Όμως η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η τροφοδοσία προς τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες της Πάτρας και καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι η έλευση του φυσικού αερίου θα έχει προτεραιότητα τους πολίτες και τη μείωση του κόστους στην περιοχή. Καθώς επίσης προφανώς και τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Το ΤΕΕ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την τροφοδοσία των οικοκυριών με φυσικό αέριο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. Σαφής θέση θα αναμένεται να λάβει μόλις παραλάβει και τις τελικές μελέτες. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.